Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αριστοτρίτη, Μεγάλη Τρίτη, 11 Απριλίου 2023 και το θέμα μας σήμερα είναι αγόρι και ενάρκιστος πατέρας. Ρωτά μια φίλη... Τι κάνουμε όταν τα αγόρια πιστεύουν τον άρχισο πατέρα τους. Δεν μπορώ να τον αφήσω συνέχεια. Δεν πρέπει. Και τη ρώτησα στη συνέχεια τι κάνει, αν είναι μέσα σε γάμο με τον άνθρωπο αυτό, αν έχουν χωρίσει ή όχι. Και είπαν ότι βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, είναι νεάνεργη, αλλά ότι έχει μιλήσει με νομικού, με δικηγόρου κλπ. και ψάχνει να βρει τρόπο για να χωρίσει. Αλλά λέει πώ αντιμετωπίζουμε το γεγονό, όταν το ο γιο μα, ο οποίο βρίσκεται σε σχολική ηλικία, θαυμάζει τον ναρκισό Είμαστε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η περισσότερη άρχιση και θα μιλήσω γενικά γιατί δεν έχουμε μια ειδική έτσι, γνώση γύρω από αυτό το θέμα καθότι δεν γνωρίζουμε τον άνθρωπο αυτό που μας μιλάει το κείμενο, ε, έχουν μια αίσθηση ψευδοανωτερότητας ε, λέω ψευδό γιατί ενώ δείχνουν ότι είναι ανώτεροι από τους άλλους, επί της ουσίας υποσυνείδητα αισθάνονται κατώτεροι από τους άλλους. Και έχουν έτσι μια, εικόνα μεγαλείου, α, συνέχεια μιλούν για τα κατορθώματα τους, λένε πόσο πολύ καλή είναι στα πράγματα, πόσο πολλά πράγματα πέτυχα στη ζωή τους, πόσο σημαντική είναι. Ε, και έτσι ορθώνουν έναν ανάστημα το οποίο μαζεύουν κιόλας γύρω τους διάφορους κόλακες και τρέφονται μέσα από την κολακία και την φιλοφρόνηση. Είναι λίγο έτσι επικίνδυνο αυτό στην ιδικία της εφηβείας, γιατί και οι έφηβοι έχουν τον λεγόμενο ναρκισισμό της εφηβείας, όπου νομίζουν ότι... Ε, μπορούν να τα καταφέρουν όλα. Ότι είναι φοβερή, τρομερή. Θαυμάστε με, κοιτάξτε με. Η εσείς οι μεγάλοι, τα έχετε κάνει μαντάρα. Ναι, εμεί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Αυτό είναι ένα εξελεκτικό στάδιο. Το οποίο μπορεί να έτσι να ομοιάζει. Ε, δηλαδή, να το βλέπει ο έφυβος και να α, ε, αισθάνεται μια ταύτιση. Ε, και εξαρτάται φυσικά και από το επάγγελμα του πατέρα. Από το, και το επάγγελμα του, αλλά και το πώ το προβάλλει, και γενικότερα και όλου αυτού του κόλακες που είναι γύρω από τον πατέρα, τα οποία παρακολουθεί το παιδί. Μιλά ε, για του υπτάμενου πυθίκου, όπω λέγεται στην ορολογία ναι, το, ναι. Το, του ναρκισισμού flying monkeys, υπτάμενη πυθίκη. Ναι, ναι, δηλαδή ότι βλέπει, ας πούμε, τον πατέρα του να, είναι, να λέει ότι είναι πολύ σημαντικό, να δείχνει με τη το, συμπεριφορά του πόσα πράγματα έχει πετύχει, γύρω του να υπάρχουν και διάφοροι παρατρεχάμενοι, οι οποίοι να να λένε τι, τι σημαντικός που είναι και τα λοιπά, οπότε ταυτίζεται με την εικόνα του επιτυχημένου, ας τη της οικογένειας. Έχει και την τάση στην εφηβεία να ε, έχει αυτά τα στοιχεία, τα είμαστε κάτι σημαντικό και τα λοιπά, οπότε ενδέχεται να ταυτίζεται μέσα από αυτόν. Έχουμε μπει ότι η αρκισιστική τάση. Γιατί δεν θέλω να μιλήσω για διαταραχή, καθότι δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο, δεν μπορούμε να. Μα ή άλλω, Αριστονίκη μου, η, η σύγχρονη τάση στην ψυχοπαθολογία είναι ο αρκιστισμό να βγει από τι διαγνώσει mm -hmm. και να παραμείνει ω τύπο προσωπικότητα. Γιατί η διαταραχή σημαίνει κάτι που ταλαιπωρεί τον ίδιο. Ενώ είναι δεν ταλαιπωρούν, δεν μια χαρά. Περνάνε του υπόλοιπου από εμά ταλαιπωρούν. Ακριβώ. Οπότε μιλούμε γενικότερα για τύπο προσωπικότητα, δεν μιλούμε για τύπο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αυτό ο τύπο προσωπικότητα, ο οποίο ε, εντρυφεί ιδιαίτερα στην εποχή μα. Γι' αυτό ε, έχω γράψει και έναν άνθρωπο που λέμε Είμαστε στην εποχή του Νάρκη σου. Ε, από το 1970 ήδη υπήρχαν ερευνητέ και επιστήμονε οι οποίοι έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου ότι μεγαλώνουμε γενιέ ναρκισιστών. Ε, οι οποίοι είναι φύλαυτοι, ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους, θέλουν να ζουν καλά μόνοι τους, ε, τους αρέσει γενικότερα να περιαυτολογούν, να, ε, έχει, έχει χαθεί η αίσθηση της αλληλεγγύης, του αλτρουισμού κτλ. Οπότε έτσι όπως είναι η σύγχρονη πόλη και η σύγχρονη κοινωνία, ε, σαν να μεγαλώνουμε, ε, εμείς, να εποάζονται παντού αρχισιστικές προσωπικότητες. Οπότε είναι ένα φαινόμενο της εποχής και μάλιστα ήδη πληρώνουμε το τίμημα γι' αυτό γι' αυτό βλέπουμε τόσες πο, πο, πολύ πρόβλημα στον τομέα των σχέσεων, ε, πολύ μοναξιά και γενικότερα πολλά δυσλειτουργικά μοτίβα συμπεριφορών ε, και άνθρωποι που χρίζουν ε, άμεσης ψυχοθεραπευτικής και ψυχο, ψυχιατρικής παρέμβασης. Λοιπόν, άρα το παιδί είναι αυτόν ζει με αυτόν τον γονιό, ε, και είναι φυσικό να ταυτίζεται με αυτόν που φαίνεται πιο επιτυχημένο, πιο. Λέω φαίνεται, γιατί δεν σημαίνει ότι είναι κιόλα. Ε, τα αγόρια όμω έχουν και μια τάση να θεωρούν τον πατέρα του πρότυπο ή άλλου άνδρε ενήλικε πρότυπα. Η, τα αγόρια έτσι ταυτίζονται πιο εύκολα με τον ομόφυλο γονιόν, ομόφυλος δηλαδή το ίδιο φύλλο, ε, και τα κορίτσια με τη μητέρα τους. Ε, αλλά ε, στην εφηβεία υπάρχει και μια τάση να αρέσκονται τα παιδιά, να, κάνουν, να έχουν καλύτερη εικόνα για τον επιτυχημένο του σπιτιού. Δηλαδή για αυτόν που φαίνεται ότι, είναι ο πιο, ότι έχει καταφέρει κάποια πράγματα. Είτε που λέει ο ίδιος ότι τα έχει καταφέρει, είτε που τα έχει καταφέρει γενικώ. Και από όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους αυτού που τα έχει καταφέρει, που λέει ότι τα έχει καταφέρει, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται έξω, να το χαιρετούν, να αισθάνεται έτσι δηλαδή μια να δες ας πούμε πόσοι το γνωρίζουν, πόσο δημοφιλής είναι, πόσο α, οι άνθρωποι το θέλουν στην παρέα τους, θέλω και εγώ να μοιάσω με τον πατέρα μου ας πούμε που είναι έτσι, ενώ μπορεί να έχει μια μητέρα η οποία να είναι ένας υπέροχο άνθρωπος Να είναι πιο ήπιον τόνων η γυναίκα και, και να μην να, είναι ένα Να ίσως. έχει πετύχει πολλά πράγματα στη ζωή της αλλά να μην τα επιδεικνύει, να μην τα δείχνει, να είναι ταπεινή να μην Μα, Τα εμβάζει. πράγματα που πετυχαίνουμε στη ζωή μας δεν είναι μόνο στο επάγγελμα μας και στα υλικά αγαθά ε, Είναι και τα προσωπικά μας που είναι εξίσου σημαντικά Επιτυχία στη ζωή μας είναι και να δείξουμε να αγάπη στα παιδιά μας Επιτυχία στη ζωή μας είναι να είμαστε γονικές, γονικοί γονεί, μητρικέ μητέρε, ε, πατρικοί πατέρε, ναι. Να, να είμαστε μία θετική επίδραση στον κόσμο και μπορεί μία γυναίκα για παράδειγμα που να μην εργάζεται και να είναι μέσα στο σπίτι τη, να έχει επιτύχει πολύ περισσότερα πνευματικά πράγματα από μία γυναίκα η οποία εργάζεται από έναν άντρα ο οποίο δεν εργάζεται δηλαδή ε, η κρίση και το ποιο είναι επιτυχημένος είναι καθαρά ηλιστική σε μία κοινωνία αναρχιστική και όχι ουσιαστική mm -hmm. Ακριβώς πετυχημένη μπορεί να είναι ο καθένας που έχει χαράξει την πορεία του, έχει ακολουθήσει τους, τους κώδικες αξιών του και έχει κάνει επιλογές του με βάση το κοινό καλό της οικογένειας του και του ίδιου. Ένας άνθρωπος πνευματικός. Ακριβώς. Δηλαδή πνευματικό, για μένα η πνευματικότητα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Ούτε τα χρήματα, ούτε η εξωτερική εμφάνιση, ούτε η δόξα, ούτε τίποτα. Ακριβώ. Απλά στην περίοδο τη εφηβεία αυτά φαντάζουν πιο φανταζέ. Ναι, 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 ναι. Μα, μα μα, μα, μα mm. το είπε πολλέ φορέ ότι σε διάφορα εξελικτικά στάδια μπορεί να παρατηρείται ένα ναρκισισμό ή μια τάση προ τον ηλισμό που να είναι εντελώ δικαιολογημένα λόγω τη αναπτυξιακή φάση. Και ότι δεν ε, μπορούμε να κάνουμε. η ε, διάγνωση Ναι, να είμαστε σίγουροι για τον τύπο προσωπικότητα ενό παιδιού όταν είναι 15, 16, 18, 20 χρόνια. Αν το ταΐζεις. Δηλαδή, ναι. όταν βλέπει ότι το παιδί σου έχει, διανύει αυτόν το στάδιο, το εξελικτικό, έχει όμω και την τάση να αρέσκεται στο να το προσέχουν, να του δίνουν σημασία και να το, να το φημίζουν, να το γενικότερα να το, το, πεφύμουν, να το ε, τότε δεν το ταΐζεις αυτό το πράγμα. Ναι, τώρα συγκεκριμένα. Έχω εγώ ένα γιον, είμαι παντρεμένη με έναν αρκισό Είμαι στη φάση που προσπαθώ να μαζέψω δυνάμει για να μπορέσω να κάνω τη μεγάλη αποχώρηση. Και ανησυχώ ιδιαίτερα γιατί βλέπω το γιο μου να είναι πολύ ενθουσιασμένο ή να θαυμάζει πολύ τον πατέρα του. Πώ μπορώ να βοηθήσω, να προστατέψω το παιδί μου από την αρνητική επιρροή αυτή, Είναι λίγο ονοξύμορο το σχήμα. Mm. Γιατί είναι μια γυναίκα η οποία είναι σε ένα γάμο και παραμένει σε αυτόν τον πατερα του πω μπορω να βοηθησω να προστατεψω το παιδι μου απο την αρνητικη επιρροη αυτη ειναι λιγο ονοξυμορο το σχημα γιατι ειναι μια γυναικα η οποια ειναι σε ενα γαμο που παραμενει σε αυτον τον γαμο και ενώ είναι κακοποίητικό, επιλέγει να παραμένει... Ναι, και λέει και δεν είναι και σωστό και όλας να τον κατηγορούμε. Ακριβώς. Επιλέγει να παραμένει για οικονομικούς λόγους, που είναι σεβαστό γιατί είναι θέμα αμοιβίωσης, αλλά ε, παρουσιάζει την εξής έτσι δυσκολία ότι ενώ η ίδια με την πράξη της συνενεί στο να παραμένει σε αυτόν τον γάμο, ενώ παραμένει σε αυτόν τον γάμο, δηλαδή συνενεί σε αυτήν τη συμπεριφορά, θέλει ο γιος της να αντιληφθεί ότι ο πατέρας του δεν είναι ενδεχομένω έναν καλό πρότυπο. Άρα κόρη μου, Είναι λίγο... Το πιο σημαντικό που έχεις να κάνεις είναι να τα καταφέρεις να χωρίσεις από τον άνθρωπο αυτό και όταν θα χωρίσεις θα εξηγήσει τα παιδιά σου ότι το στυλ της προσωπικότητας του πατέρα σας είναι... Ένα στυλ το οποίο δεν μπορεί να ζήσει κάποιος μαζί του ευτυχισμένος και γι' αυτό χώρισα. Άρα με το παράδειγμα σου θα διαχωρίσεις και θα διδάξεις το παιδί σου ότι αυτόν το στυλ προσωπικότητας δεν είναι κάτι που πρέπει να ανέχεσαι. Πόσο μάλλον να θαυμάζεις. Ένα Αν όμως παραμένεις με στον ίδιο χώρο, το δεν είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Και μετά έρχεται και άλλη ιστορία γυναικών οι, οι οποίε ήδη έχουν χωρίσει. Ήδη έχουν διαχωρίσει τη θέση του και έχουν δηλώσει με τον πιο εύγλωτο τρόπο ότι ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό ο άνθρωπο. και οι δηλαδή και άνδρε, και οι γυναίκε να αρχίσουν, δηλαδή να μην το περιορίζουμε στα φύλλα. Λοιπόν, και Παρόλο που έχει γίνει ο χωρισμό, παρόλο που έχει ξεκαθαρίσει στα παιδιά ο γονιό ο οποίο αποφάσισε τον χωρισμό, ότι αυτό το στυλ προσωπικότητα του άλλου σα γονιού είναι ναρκιστικό, και εγώ γι' αυτόν να αποφάσισα να χωρίσω. Και υπήρξα σε αδυναμία ψυχική και συναισθηματική να μπορέσω να αποχωρήσω ενω, νωρίτερα. Ε, ενδυναμώθηκα, έκανα ψυχοθεραπεία, στάθηκα στα πόδια μου και κατάφερα να χωρίσω. Παρ' όλα αυτά μπορεί τα παιδιά που είναι στην εφηβεία ή στη σχολική ηλικία ή ξέρω εγώ στην προεφηβεία μπορεί ακόμη να εξακολουθούν να επηρεάζονται από το γονιό των άρχισων που έρχεται να τους πάρει για το Σαββατοκύριακο για τις μέρες που θα έχει επισκέψεις κλπ κλπ. Και εκείνη που χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά από το γονιόν ο οποίο πήρε την ευθύνη να κάνει παιδιά με έναν άρχισο. Εμεί αποφασίσαμε, εάν κάναμε παιδιά με έναν άρκησο, να κάνουμε παιδιά με έναν άρκησο. Και οφείλουμε να παραμείνουμε εντάξει στι υποχρεώσει μα και να προσπαθούμε κάθε φορά που έρχεται το παιδί μα από την από τι μέρε και τι ώρε που έχει περάσει με τον άλλο γονιό που έχει ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, να προσπαθούμε να συνδεόμαστε με τα παιδιά μα, να προσπαθούμε να συνομιλούμε με τα παιδιά μα και να προσπαθούμε να, να, να κάνουμε κουβέντε και συζητήσει που να του βοηθούμε να καταλάβουν τη διαχείριση των Είναι συναισθημάτων. Σε άλλων παραδείγματων. Το παιδί βοηθιέται καλύτερα να μην του μιλά για τα προσωπικά του. Γιατί στι ηλικίε αυτέ, ιδιαίτερα στη σχολική, δεύτερη σχολική ηλικία, δεν αρέσει στα παιδιά να λένε τα προσωπικά του πράγματα. Και στην εφηβεία, ε, σε πολύ λίγου ανθρώπου ανοίγονται οι εφηβοί. Θεωρούν ότι θα ρεζιλευτούν να πούν περισσότερα πράγματα. Οπότε, όταν του λε για προσωπικά του θέματα, μπορεί να ενίστανται. In μπορεί να, μην Μπορείς πέρα... να λε τη δική σου εμπειρία. Μπορεί όμω να λε δικά σου βιώματα ή άλλε περιπτώσει. Και μέσα από αυτό να φωτίζει ενδεχομένω ενδείξεις που μπορεί να έχουν και ήδη έφηβοι βιώσει μέσα από τον πατέρα, τη μητέρα, τον οποιοδήποτε, για να μπορέσει να κάνει το παιδί τη σύγκριση και να πει: Ναι, μα κάτσε λίγο. Και, και εμένα ο πατέρα μου μιλάει συνέχεια για τον εαυτό του. Και εμένα όταν χτυπήσω, α πούμε, λέει: Έλα τώρα γιατί με βασανίζει που θα τρέχω και στου γιατρού και δεν κοιτάει που χτύπησα. Ε, και με να κάνει τέτοιο πράγμα. Λε να είναι και ο δικό μου πατέρα, έτσι, α πούμε. Δηλαδή, μέσα από άλλον παράδειγμα, είναι πιο εύκολο να κάνει σύνδεση παρά από το προσωπικό σου. Πάντω. Και αυτό είναι και η τρανότερη απόδειξη ότι όλοι μα, όταν μα γίνεται κάτι στη ζωή μα, δυσκολευόμαστε περισσότερο να αναγνωρίσουμε και να εντοπίσουμε τι μα έχει συμβεί παρά να το συζητήσουμε με κάποιον άλλον ή να δούμε το παράδειγμα κάποιου άλλου. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξή. Χώρισα όταν ήταν ο Λάζαρο 4 και η Κυριακή 18 μηνών. 4 χρόνο Λάζαρο και η Κυριακή 1,5 έτου. Ε, δεν κατηγορούσα καθόλου τον πατέρα του. Μόνο κάποιε φορέ που είχα δυσκολίε οικονομικέ, δεν μπορούσα να πω και έκανα λάθο που το έλεγα. Δεν πληρώνει ο πατέρα σα διατροφή και τώρα τα λεπορούμε. Αυτό ήταν λάθο μου λάθο μου. Το παραδέχομαι εκ των υστέρων ότι από τη στιγμή που εγώ είχα αποφασίσει ότι ε, θα αποδεχτώ το να μην δίνει διατροφή γιατί είχε φύγει στο εξωτερικό και δεν υπήρχε τρόπο να την διεκδικήσω νομικώ. Ε, έπρεπε να, να, μην παραπονιέμαι. Δεν έλεγα τίποτε όμω ούτε για το χαρακτήρα του. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα αρχή ο πατέρα του παιδιού. Έχει έναν το δικό του χαρακτήρα, τον δικό του τύπο προσωπικότητα που σίγουρα δεν ταιριάζει με το δικό μου. Ουδέποτε τον κατηγόρησα. Και τα δύο μου τα παιδιά,

Είχα γράψει κάποια κείμενα τα οποία τα διάβασα μετά μεγαλώνοντας, αλλά τα διάβασα μετά που ήρθαν και μου είπαν αυτόν το πράγμα. Δεν χρειάζεται να κατηγορήσουμε τον άλλον. Δεν χρειάζεται να... Φυσικά, εάν αντιληφθούμε ότι το παιδί μας υπόκειται κακοποίηση, είτε σωματική, είτε ψυχική, είτε σεξουαλική, εκεί πρέπει να επέμβουμε. Εννοείται. Αλλά Ακόμη και αν το στυλ προσωπικότητα θεωρούμε ότι είναι ναρκιστικό, δεν είναι ανάγκη να λέμε ο πατέρα σα είναι έτσι, ο πατέρα σα είναι αλλιώ, γιατί και αυτό θα λέει: Η μάνα σα είναι έτσι, είναι αλλιώ. Θα τα τρελάνουμε τα παιδιά. Okay. Θα λέμε: Δεν ταιριάζαμε με τον πατέρα σα και γι' αυτό χωρίσαμε όταν μεγαλώσετε θα καταλάβετε γιατί δεν ταιριάζαμε. Όχι είναι ένας παλιάνθρωπος και χωρίς από τον παλιάνθρωπο και δεν θα μεγαλώσει θα καταλάβει ότι είναι παλιάνθρωπος. Και αν μεγαλώνουμε με τα παιδιά μας με ανθρωπιστικές αξίες και αν ψυχοεκπαιδευόμαστε όσο μεγαλώνουμε με τα παιδιά μας και περνούμε αυτή την ψυχοεκπαίδευση και στα παιδιά μας θα καταλάβουν από μόνα τους. Θα έρθει το παιδί σου κάποια στιγμή και θα σου πει εσένα που γράφει ότι θεωρεί ότι είναι ενάρκησο ο πατέρα του και που το θαυμάζει, θα έρθει τη στιγμή να σου πει πω, πω όταν ήμουν μικρό το, θαύμασμα, το θαύμαζα, αλλά τώρα που μεγάλωσα κατάλαβα ότι έλεγε μεγάλα λόγια τα οποία δεν είχαν νόημα, να πούμε. Ναι. Mm -hmm. Αυτά. Λοιπόν, καλόν Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Και θα τα πούμε. Και καλή δύναμη. Και όσε δεν έχετε κάνει παιδιά, και όσοι δεν έχετε κάνει παιδιά και θέλετε να κάνετε παιδιά, διαλέξτε να κάνετε παιδιά με κάποιον που να μην είναι άρχισο. Δεν συμφέρει. Με τίποτα. Είναι πολύ ταλαιπωρητικό. Πάρα πολύ. Γεια. Yeah.